Excuse me. Ακούσαμε την αισιόδοξη, έτσι, τα όσα αισιόδοξα είπατε για την πορεία της Ελλάδας, όμως βλέπουμε ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει προβληματισμός. Η δημοσιονομική κατάσταση κάποιων χωρών της Ευρωζώνης μπορεί να δημιουργήσει, πιστεύετε, πρόβλημα στο ευρώ. Και για το ευρωομόλογο, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πιστεύετε ότι υπάρχει μια τέτοια προοπτική? Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο λέγοντας ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είναι σοβαρή και ότι η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ βραδία και η ανάκαμψη, και όπως στα περισσότερα μέρη του κόσμου, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, υπάρχει υψηλή ανάπτυξη. Βεβαίως υπάρχει αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ευρώπη. Λέτε πολύ σωστά ότι η Ευρώπη στο σύνολό της και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη δεν βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, είμαι αισιόδοξος για την Ελλάδα, όπως και για την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι τα προβλήματα θα επιληθούν, χρειάζεται χρόνος, διότι τα θεσμικά όργανα του Ευρωπαϊκού Συστήματος χρειάζονται μάλλον κάποια βελτίωση να αντιδρούν ταχύτερα στις κρίσεις. Δεν έχουν δημιουργηθεί για κρίσεις, έχουν δημιουργηθεί για ήρεμες εποχές. Και τότε βεβαίως χρειάζονται χρόνο για να αντιδράσουν. Έχουν ληφθεί όμως οι σωστές αποφάσεις και είμαι πεπισμένος ότι θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στην Ευρωζώνη για τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν βεβαίως πολλές λύσεις για την κρίση του χρέους και υπάρχουν πολλές χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές λύσεις που συζητούνται τώρα από τα μέλη της Ευρωζώνης και από τα μέλη γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι έχουν βεβαίως πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει βεβαίως μια μοναδική κατάσταση. Υπάρχουν πολλές λύσεις που συζητούνται και θα δούμε τι αποφάσεις θα λάβουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Η ερώτηση είναι για τους δύο. Ποιος έχει έρθει σήμερα, ο πρόεδρος του ο φίλος σας, ο σοσιαλιστής, ο Ντομίνικ Στρος-Κραν? Είναι εύκολη απάντηση, και οι δύο έχουν έρθει. Αλλά βεβαίως η επίσημη ιδιότητα είναι του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Αναπτυσσιακού Ταμείου. Αλλά πάντα είναι χαρά να συναντώ και να συζητώ με τον Ντομίνικ Στρος-Κραν για τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Είχαμε βρεθεί και πολύ πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, στην Νορβηγία, όπου συζητήσαμε για τα θέματα της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο μαζί με τον κύριο Σωμαβία του Διεθνούς Συνεργασίας, πώς θα μπορούσαμε να δούμε τα προβλήματα της ανεργίας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτό το οποίο είπε και ότι μας έχει προοπτικές, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, διότι κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι μια κρίση που βεβαίως όλοι μας θα θέλαμε, και πρωτίστως και εμείς ως κυβέρνηση, πόσο και ο ελληνικός λαός, να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πολύ θα το θέλαμε σε αυτό το σημείο, και μιας και αναγκαστήκαμε και χρειαστήκαμε αυτή τη βοήθεια τις αγορές, είναι τώρα η ευκαιρία να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε για την αλλαγή στη χώρα μας σε ό,τι αφορά στην οικονομία και όχι μόνο, και στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοίκηση. Και πολύ σωστά, όπως είπα και εγώ, αυτό θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη αλλά και στο αίσθημα δικαιοσύνης, το οποίο θα έλεγα είναι και αυτό μέρος του προβλήματος της χώρας μας, ότι δεν υπήρχε η αίσθηση της ευνομίας, υπήρχε η ανομία, ήταν η ισχύς του ισχυρότερου, το δίκαιο του ισχυρότερου. Όσο εμπεδώνονται κανόνες διαφάνειας, λογοδοσίας,
και δίκαιης κατανομής των βαρών, τόσο πιστεύω ότι και η συνοχή και η ανάπτυξη της χώρας μας θα είναι πιο εγγυημένη και βιώσιμη και σήμερα και στο μέλλον. Να ευχαριστήσω πάλι για την παρουσία του κύριου Ντομινίκ Στρασκάνα και νομίζω ότι έχουμε ακόμα μερικές ερωτήσεις.